Περιμένανε, λέει, απ' έξω για να τους πει τη γνώμη του για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η γνώμη του. Ο Γιώργος Νταλάρας πήγε να δώσει μια ραδιοφωνική συνέντευξη που ήταν το αφιέρωμα για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και τον περιμένουμε όλοι για να τον ρωτήσουμε ποια είναι η γνώμη του για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η γνώμη του. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ποια είναι η γνώμη του για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η γνώμη του. Κατάντια. Με συγχωρείτε. Ναι, να δούμε το βίντεο. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Είμαστε καλά, bro. Ποιο γιορτάζει. Καλό, καλό. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ. Για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ξέρετε κάτι για τον Τσιτσάνη. Όχι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό που κάνετε τώρα δεν το βρίσκετε αρκετά γελίο και για εσάς και για τα κανάλια που προσωπείτε. Δεν βγάζω καθόλου την ουρά της δικιάς μου εκπομπής απ' έξω. Καθόλου. Όταν έρθει η ώρα θα απαντήσω εγώ με τον δικό μου τρόπο. Όχι έτσι. Αυτό που κάνετε είναι βιαστικό. Κάτσε τώρα, αυτό. Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο ντροπία σας. Χωρίς να το θέλετε, τα κανάλια που δουλεύετε σας εκμεταλλεύονται άσχημα. Πώς το λέει ο Κουτσούμπας. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Έχω την αίσθηση ότι σε λίγο παραπάνω από τα μισά ελληνικά σπίτια αυτή τη στιγμή έχουν σηκωθεί και χειροκροτάνε όρθιοι τον Γιώργο Νταλάρα για κάποιο λόγο. Και καθίστε από τη ό,τι θέλετε, είσαι επίμονος. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτή, αγόρι μου. Δεν είναι αυτή. Δεν είναι καλό αυτό που κάνετε. Πού είναι το εσώρου να βάλει τάξη σε αυτόν τον τόπο. Αν τα δεις αυτά και δεις τον εαυτό σου, θα ντραπείς. Δεν το κάνουν αυτό. Αυτό που κάνετε στερείται αρχών. Αυτό που κάνετε είναι μια γελιότητα. Νομίζω ότι μέσα σας το καταλαβαίνετε όλοι. Μας άδειασε. Με μία όλους. Και πολύ καλά μας έκανε. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, Νταλάρα.